Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στις 16 Νοεμβρίου αναμένεται να γνωστοποιηθεί η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης αναφορικά με την προσφυγή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά της Ελλάδας, γράφει σήμερα η φιλοκυβερνητική εφημερίδα των Σκοπίων Devnik. Σύμφωνα με την εφημερίδα, η κυβέρνηση των Σκοπίων εξετάζει τρία σενάρια με τις ενέργειες που θα ακολουθήσει ανάλογα με την απόφαση του δικαστηρίου. Σε περίπτωση που η απόφαση είναι εξισορροπημένη, τότε η κυβέρνηση του Νικόλα Γκρούεβσκι, όπως γράφει η εφημερίδα, θα χρησιμοποιήσει τα μέρη εκείνα της απόφασης που ευνοούν τη χώρα και θα αναλάβει διπλωματική εκστρατεία με στόχο να ενημερώσει τη διεθνή κοινή γνώμη. Σε περίπτωση που η ετοιμιγορία είναι θετική για τα Σκόπια, δηλαδή αν το δικαστήριο αποφασίσει ότι η Ελλάδα παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία, τότε η κυβέρνηση των Σκοπίων, σύμφωνα με την εφημερίδα, προτίθεται να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο θα ενημερώσει για την απόφαση και θα ζητήσει από αυτό να μην επιτρέπεται στο μέλλον η παραβίαση της ενδιάμεσης συμφωνία. Σε περίπτωση που η απόφαση του δικαστηρίου είναι αρνητική για τα Σκόπια, δηλαδή αν απορριφθεί η προσφυγή, τότε η κυβέρνηση του Νικόλα Γκρούεβσκι προτίθεται να ενεργεί στο μέλλον βάσει των συμφερόντων της χώρας, χωρίς όμως να καταγγείλει την ενδιάμεση συμφωνία. Σαφάρι για τον εντοπισμό και τη σύλληψη όσων φοροδιαφεύγουν εξαπολύει η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τους άνδρες του ΔΟΕ. Όπως έγινε γνωστό, μετά την εγκύκλιο του Αντισαγγελέα του Αριουπάγου Νίκου Παντελή στη Θεσσαλονίκη, πραγματοποιήθηκε χθες σύσκεψη προκειμένου να εντοπιστούν προκλητικές περιπτώσεις διακράτησης ΦΠΑ και να οδηγηθούν οι υπαίτιοι στη δικαιοσύνη με την αυτόφορη διαδικασία. Ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί 50 φοροφυγάδες και οι έρευνες συνεχίζονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ζητήθηκε ο τρόπος εντοπισμού των ατόμων που οφείλουν ΦΠΑ πάνω από 75.000 ευρώ από την 1η Απριλίου 2011 και έπειτα, ώστε να ξεκινήσει η επιχείρηση για τη σύλληψή τους. Αλλάζουμε θέμα. 5 νέοι σταθμοί διοδίων τίθενται σε λειτουργία κατά μήκος Εγνατίας Οδού μέσα στο προσεχές δίμηνο. Οι 4 μάλιστα πρόκειται να λειτουργήσουν μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Το κόστος διέλευσης για τα γιοταχή θα είναι ίδιο σε όλους τους σταθμούς και θα ανέρχεται στα 2 ευρώ. Από τους 4 νέους σταθμούς που θα τεθούν σε λειτουργία το προσεχές 15ήμερο, οι 2 βρίσκονται δυτικά της Θεσσαλονίκης και οι άλλοι 2 ανατολικά. Ειδικότερα, πρόκειται να λειτουργήσουν διόδια στη θέση Τύρια, στα όρια Θεσπρωτείας και Ιωαννίνων, στο Μαλακάσι μεταξύ Μετσόβου και Γρεβενών, στην περιοχή της Βόλβης και στον Ίασμο μεταξύ Ξάνθης και Κομωτινής. Ο 5ος σταθμός, ο οποίος θα λειτουργήσει ως το τέλος του έτους, είναι στον Κόμβο Μουσθένη, στο Παγκαίο. Η απόφαση για τη λειτουργία των διοδίων έχει ήδη υπογραφεί από τον Υπουργό Υποδομών Γιάννη Ραγκούση και απομένει η υπογραφή του Υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου ώστε να δρομολογηθεί η άμεση λειτουργία τους. Κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα στις 19 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου. Η Ομοσπονδία πραγματοποίησε ανοιχτό διοικητικό συμβούλιο με συμμετοχή όλων των Προέδρων των Ομοσπονδιών Εμπορικών Συλλόγων της χώρας. Αντικείμενο του έκτακτου αυτού συμβουλίου ήταν η απόφαση για τη λήψη συγκεκριμένων δράσεων ενάντια στα οικονομικά μέτρα. Με αυτόν τον τρόπο, το ελληνικό εμπόριο δηλώνει την έντονη αντίθεσή του στην έως τώρα ασκούμενη πολιτική και διατρανώνει ότι οι λογικές κοινωνικού αυτοματισμού είναι ξένες προς τη συνδικαλιστική του δράση. Περισσότερο φωτισμό, καλύτερες παιδικές χαρές αλλά και πάρκινγκ ζητούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης οι κάτοικοι της Ανοπόλης. Σε λαϊκή συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Τερψιθέας, παρουσία αντιδημάρχων και δημοτικών συμβούλων, οι κάτοικοι ζήτησαν επίσης την αναβάθμιση της περιοχής μέσω της αξιοποίησης των διατηρητέων ακινήτων αλλά και την αποκατάσταση των εγκαταλελειμμένων σπιτιών. Ψηλά στην ατζέντα των θεμάτων τέθηκε το έντονο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή με τα αδέσποτα ζώα που συχνά επιτίθενται σε ανθρώπους. Παράλληλα, έδωσαν έμφαση στην αυξημένη ανάγκη για καλύτερη πυροπροστασία λόγω ιδιομορφίας της Ανοπόλης αλλά και στις κακοτεχνίες σε δρόμους. Παρόντες στη συνέλευση ήταν οι αντιδήμαρχοι αστικού σχεδιασμού πολεοδομίας και δικτύων Ανδρέας Κουράκης και ανακύκλωσης και καθαριότητας Θανάσης Παπάς. Ακέφαλος παραμένει από τον προηγούμενο Ιούλιο ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης εξαιτίας της αδιαφορίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η θητεία του μέχρι πρότινος Προέδρου Παναγιώτη Σταθακόπουλου έληξε στις 19 Ιουλίου και εκτότε το Υπουργείο δεν μπήκε καν στον κόπο να ορίσει διοίκηση με αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μια σειρά από εκκρεμότητες για τη μη λειτουργία του πολεοδομικού συγκροτήματος και κυρίως να έχουν παγώσει όσα ζητήματα απαιτούν έγκριση από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού. Εφόσον συνεχιστεί η ίδια αδιαφορία από την κεντρική διοίκηση, θα προκύψουν περαιτέρω καθυστερήσεις στο νέο ρυθμιστικό σχέδιο, στα γενικά πολεοδομικά σχέδια που θα αρχίσουν να στέλνονται στον οργανισμό τον επόμενο διάστημα και στο σύνολο των ζητημάτων επί των οποίων έχει γνωμοδοτικές ή αποφασιστικές αρμοδιότητες. Τριπλάσια από την αρχικώς εκτιμηθήσα είναι τελικώς η οικονομική ζημιά που υπέστη το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης εξαιτίας σωρίας παρανομιών που αφορούσαν την προμήθεια ιατρικών υλικών.
Την υπόθεση είχε αποκαλύψει το Μάιο του 2010 η εφημερίδα Θεσσαλονίκη, όταν έφερε στο φως της δημοσιότητας την αρχική έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας. Σύμφωνα με εκείνη την πρώτη εκτίμηση, η ζημιά την οποία είχε υποστεί για το έτος 2008 το νοσοκομείο ανέρχονταν περίπου στο 1 εκατομμύριο ευρώ και αφορούσε παράνομες παραγγελίες υλικών σε συνεργασία γιατρών και εταιριών στην Ορθοπαιδική και την Νευροχειρουργική Κλινική. Σε νέα συμπληρωματική έρευνα που ακολούθησε από τους ίδιους επιθεωρητές και συμπεριέλαβε και το 2009, διαπιστώθηκε ότι η ζημιά ήταν περίπου τριπλάσια, καθώς ανήλθε στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με πηγή του Υπουργείου Υγείας, η πραγματική ζημιά που υπέστη το νοσοκομείο, εάν συνυπολογίσουμε και τις υπόλοιπες κλινικές, στις οποίες δεν κατέστη δυνατό να γίνει έλεγχος, ενδέχεται να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζει τριτοκοσμική χώρα με τα σκουπίδια να ξεχυλίζουν. Συνεχίζουν την επίσκεψη εργασία οι καθαρίστρε, κίνδυνο να δημιουργηθούν επικίνδυνε αιστείε μόλυνση. Εικόνε τη τοκοσμική χώρα αντικρίζουν οι επιβάτε των τρένων και οι επισκέπτε του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκη 10 ημέρε μετά την έναρξη επίσκεψη εργασία των καθαρίστριών. Η αίθουσα αναμονή και οι αποβάθρε θυμίζουν μικρέ κομματερέ και αν δεν ληφθούν μέτρα, ενδεχομένω σε επόμενε μέρε να μετατραπούν σε επικίνδυνε αιστείε μόλυνση. Η δισοδή άρχισε να αναδύεται από διάφορα σημεία τη θέσσα ενό από του μεγαλύτερου σταθμού των Βαλκανίων και οι επιβάτε είναι αναγκασμένοι να κάθονται δίπλα από σωρού σκουπιδιών. Πάμε στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Πάμε να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Απόστολο Τζιτζικώστα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Τζιτζικώστα. Γεια σας, κύριε Λαζάρο. Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσω όχι από το πιο σημαντικό, αλλά θα ξεκινήσω, θα μου επιτρέψετε, από τη γειτονιά μας. Διότι εδώ στη γειτονιά μας, στην Ανδρέου Γεωργίου, κτίζεται η νέα περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και θα αναρωτήσω πότε θα είναι έτοιμη. Ορίστε. Περίπου γύρω στον Σεπτέμβρη μας έρχεται. Θεωρούμε ότι θα είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να αξιοποιούμε το μεγαλύτερο τμήμα του κτηρίου. Μάλιστα. Δηλαδή θα αρχίσουν να μεταφέρονται από το Σεπτέμβριο, σε ένα χρόνο περίπου, θα αρχίσουν να μεταφέρονται υπηρεσίες από το... Αυτός είναι ο αρχικός στόχος. Μάλιστα. Οι εργασίες συνεχίζονται κανονικά, δεν έχουν διακοπεί ή όχι? Όχι, κανονικά, και μάλιστα έχουν αυξηθεί και οι ρυθμοί. Mm-hmm. Για να πεπερατωθεί το έργο, να μπορέσουμε να απεμπλέξουμε κάποια κτίρια τα οποία χρησιμοποιούμε αυτό το διάστημα και τα οποία ενοικιάζονται, και άρα να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος ύπαρξης της περιφέρειας. Ξεκίνησα από αυτό, διότι όπως σας είπα είναι στη γειτονιά μας, δεν είναι βέβαια το σημαντικότερο. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με την διαχείριση των απορριμμάτων, κύριε Τζιτζικώστα. Είχατε μια σύσκεψη σχετικά με την κατασκευή του ΣΜΑ, του σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων δηλαδή, στην περιοχή της Ευκαρπίας, η οποία θεωρώ ότι ως σύσκεψη απέβει άκαρπη. Διότι έχω και τη δυνατότητα να γνωρίζω από το ρεπορτάζ ότι ο Δήμαρχος Παύλου Μελά δεν έχει συζητήσει ακόμη επί της ουσίας για το θέμα. Ορίστε. Είναι γεγονός και αυτή η συζήτηση είναι μια συζήτηση που ξεκίνησε, αλλά σίγουρα σε καμία περίπτωση, αν δεν συνεργαστούμε με τον Δήμαρχο και με τις τοπικές αρχές, δεν μπορεί να προχωρήσει σε καμία κατεύθυνση η συζήτηση αυτή. Ήταν απλά μια ενημερωτική συζήτηση πολύ πολύ αρχικού σταδίου. Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά συμμετείχε? Σας λέω, δεν ήταν συζήτηση με φορείς. Ήταν μια αρχική συζήτηση ενημερωτικής φάσης. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η διαχείριση των απορριμμάτων περνάει στις αρμοδιότητες... Είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, χωρίς καμία αμφιβολία. Περνάει στην αρμοδιότητα της περιφέρειας και πρέπει να γνωρίζουμε τι τελικώς θα γίνει. Και πρέπει να γίνει ένα σχεδιασμός που να αφορά σε όλο τον νομό, αλλά είναι πάρα πολύ πρόωρο να πούμε το οτιδήποτε αυτή τη στιγμή. Εκ των πραγμάτων, κύριε Τζιτζικώστα, η Αιρετή Περιφέρεια κοντεύει ένα χρόνο που ανέλαβε τις ευθύνες της και ακόμη δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος έχει την διαχείριση των απορριμμάτων. Οι παλαιότεροι ΟΤΑ έχουν διατηρηθεί ακόμη. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Δώστε μας, σας παρακαλώ. Η συλλογή των σκουπιδιών και τα απορρίμματα κλπ. Είναι όλα θέματα Δήμων. Βεβαίως. Εμείς το μόνο που έχουμε είναι τη χάραξη της πολιτικής επάνω στο κομμάτι της διαχείρισης πλέον των απορριμμάτων αυτών. Ναι. Που σημαίνει δηλαδή ότι εσείς έχετε την αρμοδιότητα για την εφαρμογή του περιφερειακού σχεδιασμού. Το λέω σωστά? Ακριβώς αυτό. Mm-hmm. Μάλιστα. Δεν έχει προχωρήσει όμως κάτι από τότε που ανέλαβε η νέα αιρετή διοίκηση της περιφέρειας σε ό,τι αφορά τόσο το σταθμό μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία, όσο και τον χώρο υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων στον Άγιο Βασίλειο. Σωστά. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να ρωτήσω πότε θα ξεκινήσει αυτό το πράγμα.
το πράγμα θα ξεκινήσει αφού γίνει, σας είπα, ένα σχεδιασμός ολοκληρωμένης εκμετάλλευσης των απορριμμάτων και διαχείρισης των αποβλήτων. Και σε καμία περίπτωση δεν είναι μια συζήτηση την οποία αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να κάνουμε. Θα πρέπει να προχωρήσει η συζήτηση με τους φορείς, να δούμε ποιες είναι οι δικές τους θέσεις πάνω στο θέμα και να γίνει μια χάραξη μιας πολιτικής συγκεκριμένης και με αυτά αποτελέσματα και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Διότι ξέρετε ότι πολλές φορές στην Ελλάδα το άγχος τους οι πολιτικοί, είτε αυτοί είναι υπουργοί, είτε είναι περιφερειάρχες, είτε δήμαρχοι, είτε οτιδήποτε, είναι να προλάβουν το ταχύτερο δυνατό για να δείξουν αποτέλεσμα στους ψηφοφόρους τους ότι κάτι κάνανε, να κάνουν κάτι. Και αυτό το κάτι πολλές φορές, αν δεν έχει περάσει από κάποια στοιχειώδη συζήτηση με τους υπόλοιπους φορείς, μπορεί να δημιουργήσει πολλά περισσότερα προβλήματα από αυτά που καλείται να λύσει. Εμείς τέτοια λογική δεν έχουμε, ειδικά στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Σχεδιάζουμε, συζητούμε, ακούμε και μετά υλοποιούμε. Όταν λοιπόν θα είμαστε σε θέση, να είστε βέβαιος, κύριε Λαζάρου, ότι με μεγάλη χαρά θα έρθω και κοντά στο στούντιο μαζί σας να το συζητήσουμε εκτενέστερα. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω τώρα, να αλλάξουμε θέμα. Αν δεν έχετε κάτι να προσθέσετε για τη διαχείριση των απορριμμάτων, να αλλάξουμε θέμα. Θα ήθελα να πάμε στην βορειοανατολική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, όπου πρόσφατα επλήγη από πρωτοφανείς βροχοπτώσεις. Είχαμε και ζημιές πολλές και είχαμε και ζημιές και σε μια γέφυρα, μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε τι εικόνα έχετε για την περιοχή? Είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό που μου λέτε, καθώς βρίσκομαι στην πόρτα του Υπουργείου Υποδομών στην Αθήνα και έχω μάλιστα ραντεβού σε 5 λεπτά με τον Υπουργό, ακριβώς για να συζητήσουμε το θέμα της στήριξης που πρέπει να παρέχει το κράτος στο Δήμο Βόλβης. Οι ζημιές που έγιναν, υπολογίζοντας τις υπηρεσίες μας, περίπου γύρω στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε, αυτά τα λεφτά δεν τα έχει η περιφέρεια τα διαθέσει. Ο Δήμος όμως κηρύχθηκε, τον κηρύξαμε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Μιλάμε για το Δήμο Βόλβης. Ναι, ναι. Για να μπορέσουμε συνεχεία να αξιώσουμε χρήματα για αυτές τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί, γιατί είναι πραγματικά μεγάλα τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Και βέβαια να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη γέφυρα, είναι παράδεκτο γεγονός το ότι δηλαδή μια γέφυρα μέσα σε 4 χρόνια από την ημέρα που δημιουργήθηκε να καταραίει, έστω ναι, το δέχομαι, με πάρα πολύ βροχή, περίπου η τριπλάσια βροχή από τις καταστροφές του 2006. Παρ' όλα αυτά, κάναμε μια ΕΔΕ, κάνουμε δηλαδή μια ΕΔΕ, η απόφαση βγήκε πριν από μια εβδομάδα ακριβώς. Θα ξεκινήσει μια ΕΔΕ, ενορκητική εξέταση, για να δούμε και να βρούμε τι έφταξε και έπεσε η γέφυρα τόσο σύντομα. Ολιγόρησε κάποιος και αν ναι, πού, σε ποια φάση, στις μελέτες, στην κατασκευή, πού ακριβώς έγινε το λάθος, εάν έγινε λάθος ή τι εν πάση περιπτώσει έφταξε για να πέσει μια γέφυρα σχετικά πολύ πολύ καινούργια. Άρα λοιπόν και το κομμάτι των όποιων ευθυνών το αναζητούμε και να είστε βέβαιοι ότι θα το βρούμε. Και από την άλλη τη μεριά κυνηγάμε τώρα την κεντρική διοίκηση, την κυβέρνηση δηλαδή, να αντιληφθεί τη σπουδαιότητα να στηρίξει την περιοχή αυτή η οποία έχει πληγεί και να εγκρίνει τα κονδύλια αυτά που σας προανέφερα. Μάλιστα. Εγώ τώρα θα πρέπει να κάνω το σύγχρονο του διαβόλου και να πω ότι είναι μια γέφυρα η οποία κατασκευάστηκε επί νομαρχίας Ψωμίαδη. Δεν υπήρχε αυτή η γέφυρα στην περιοχή τα προηγούμενα χρόνια. Είναι καινούργια όμως. Όπως είπατε. Και εγώ αναρωτιέμαι, με συγχωρείτε κύριε Τζικό, είναι πολιτικό το ερώτημα τώρα. Είναι πολιτικό το ερώτημα. Ακούστε την ερώτηση, παρακαλώ. Και εγώ αναρωτιέμαι, εάν με αυτή την κίνηση, δηλαδή τη ένορκη διοικητική εξέταση, αν η περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία ουσιαστικά στρέφεται κατά του εαυτού τη ή όχι. Όχι, βέβαια. Όχι. Μα πρέπει να ξέρετε ότι η απόφαση για την ένορκη διοικητική εξέταση πάρθηκε από κοινού και με συμμετοχή στη σύσκεψη του Περιφερειάρχη και κρίναμε ότι κάποιο εδώ πέρα δεν έκανε καλή δουλειά του. Η νομαρχία έδωσε τα λεφτά. Ναι, μέχρι εκεί δεν πήγανε.